βάση που χρησιμεύει στην επισκευή των πλοίων. Με τον καιρό, η δραστηριότητά του θα εξελιχθεί ώσπου το κράτος να του εμπιστευτεί το μονοπόλιο των ναυτικών κατασκευών. Άρα μεγαλώνουν οι εγκαταστάσεις. Κοίταξε το μέγεθος αυτών των λεκανών. Εκεί δουλεύουν περίπου 4.000 εργάτες. Με τις βιοτεχνίες κοινιών, τα σιδηρουργία και τα χυτήρια του, ο ναύσταθμος γίνεται μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης. Οι εργάτες του είναι ικανοί να συναρμολογήσουν μια γαλέρα μέσα σε μια μέρα. Καταπληκτικά πλοία βγαίνουν από αυτόν, όπως οι βενετσιάνικες γαλέρες. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και σαν πολεμικές μηχανές. Χάρη σε αυτό το θαυμαστό στόλο, η Βενετία θα γίνει η πρώτη αποικιακή αυτοκρατορία του Μεσαίωνα. Ο Βενετικός στόλος είχε τέτοια φήμη που ακόμα και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που ήταν ο επίσημος προστάτης της, την κάλεσε για να διώξει τους Νορμανδούς και μετά τους Βούλγαρους. Σαν ευχαριστώ, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κάνει ένα μεγάλο δώρο στους Βενετούς. Εμπορικά προνόμια. Ένα είδος duty free. Με τα οποία η Βενετία θα μπορούσε να εμπορεύεται χωρίς να πληρώνει φόρους. Η Βενετία εγκαθιστά τα μαγαζιά της στο Ντουράτσο, στις όχθες της Αδριατικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Η Βενετία δοκιμάζει την ελευθερία. Μόνο που η Βενετία γίνεται λέμαργη. Έχει λοιπόν μια ιδέα στο πίσω μέρος του μυαλού της. Νοικιάζει τις γαλέρες της στους σταυροφόρους για να τους μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ. Μόνο που στο δρόμο αλλάζει πορεία και οδηγεί τη σταυροφορία στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και πολιορκεί. Εποφελείται από την κατάσταση και κατακτά ορισμένα ελληνικά νησιά, την Κρήτη. Αργότερα θα καταλάβει την Κύπρο και την Δαλματία. Θα εγκαταστήσει εμπορικές θέσεις σχεδόν παντού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Τάνα, στις ακτές της Μεσογείου, στη Βηρητό, την Αλεξάνδρεια, την Τινησία. Θα επεκτείνει ακόμη και το έδαφος της γύρω από τη Λίμνη. Στα τέλη του διαστήματος ανάμεσα στον 10ο και τον 15ο αιώνα, η Βενετία σχεδόν ελέγχει όλη τη Μεσόγειο. Είμαστε στο Ριάλτο, το εμπορικό κέντρο της Βενετίας. Εδώ από το 12ο αιώνα έρχονται οι μαγαζάτορες, οι τραπεζίτες, οι χρηματομεσίτες, γιατί η Βενετία είναι πιο ανταγωνιστική στη Μεσόγειο. Αυτή οργανώνει και ελέγχει το εμπόριο ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Το 15ο αιώνα είναι το απόγειό της. Η Ευγενής έχει γίνει μία από τις πιο πλούσιες και τις πιο ισχυρές πόλεις της Ευρώπης. Μετρά στους 170.000 κατοίκους. Οι πιο εύποροι είναι οι μεγαλέμποροι. Τα δικά τους παλάτια ανακαλύπτουμε όταν διασχίζουμε το μεγάλο κανάλι. Ελάτε μαζί μου τώρα να πάμε να επισκεφθούμε ένα από αυτά. Λοιπόν, Μάξ, είσαι έτοιμος να φύγουμε προς τα εκεί? Φύγαμε λοιπόν! Από πού έρχονται όλα αυτά τα εμπορεύματα? Ας κοιτάξουμε το χάρτη. Εκείνη την εποχή η διακίνηση γίνεται μέσω της Βενετίας. Τα εμπορεύματα προωθούνται από τις απομακρυσμένες επαρχίες της Ασίας ή της Αφρικής μέχρι τα εμπορικά κέντρα. Με τάξη από την Κίνα, πολύτιμη λίθη, μπαχαρικά από την Ινδία, αρώματα από την Αραβία, βαμβάκι από την Αίγυπτο. Τα εμπορεύματα φορτώνονται πάνω στα πλοία με προορισμό τη Βενετία. Μόλις φτάσουν στη Βενετία, επαναφορτώνονται και διανέμονται σε όλη την Ευρώπη. Κάποια πλοία φεύγουν για την Μπρίζ. Στο πήγαινε μεταφέρουν μπαχαρικά και μετάξι. Στην επιστροφή φέρνουν σιτάρι και τσόχα. Πρώτα στη Βενετία και μετά σε όλα τα εμπορικά κέντρα. Λοιπόν, τελείωσε, Ζαμί. Μπορώ να επισκεφτώ τώρα το σπίτι του πλούσιου εμπόρου μου? Ναι, αλλά σκέψου και λίγο τη στολή μου. Ναι, μόνο αυτό σκέφτομαι. Από την αποβάθρα μπαίνουμε αμέσως στην αποθήκη του, που είχαν όλα τα σπίτια στο ισόγειο. Εδώ αποθηκεύανε τα κυβότια με τα εμπορεύματα. Το σπίτι ήταν επίσης ένα σημείο διαπραγματεύσεων. Για να μιλήσουν για δουλειά, έπρεπε να περάσουν στον μπαν όροφο. Εδώ είναι που ο έμπορος δεχόταν τους πελάτες του και υπέγραφε συμβόλαια. Στο πιάνο νομπιλέ, δηλαδή στον ευγενή όροφο. Είναι το πιο πλούσιο δωμάτιο και το μεγαλύτερο του σπιτιού, επειδή πιάνει όλο το φάρδος του κτηρίου. Βλέπετε? Ζαμί, θες μήπως να κάνεις το γιατρό της Πανούκλας? Οι ναύτες δεν έφεραν μόνο ωραία εμπορεύματα, αλλά και τρομερές ασθένειες, όπως η μεγάλη Πανούκλα του 1630 που είχε 50.000 νεκρούς. Για να προστατευθούν από τις επιδημίες, οι θεραπευτές φορούσαν αυτή τη μακριά μάσκα που γέμιζαν με φαρμακευτικά βότανα. Σου αρέσω, έτσι? Το βρίσκω απέσιο. Απέσιο? Υπερβάλλεις λιγάκι, Ζαμί.
Μα εγώ θέλω χρώμα, εντάξει, θέλω χρώμα. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Βρες του μια στολή του Μάρκο Πόλο, ενός πολύ γνωστού εμπόρου. Εγκατέλειψε τους θαλάσσιους δρόμους και έφτασε στην Κίνα. Θα μείνει εκεί πάνω από 20 χρόνια στις υπηρεσίες ενός Μογγόλου βασιλιά. Δεν είναι μόνο οι έμποροι που είχαν κέρδος από το εμπόριο. Στην πραγματικότητα, όλη η πόλη επενδύει στα καράβια που φεύγουν. Υπάρχουν ίχνη από πρόσωπα που κανείς δεν θα περίμενε. Από καλόγριες, από φτωχές χείρες που δεν είχαν σχεδόν καθόλου χρήματα και όλοι τους έπαιρναν μέρος σε αυτή την περιπέτεια. Ακόμα και κατάδικοι. Είναι ίσως και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Βενετία δεν σημείωσε ποτέ μεγάλες κοινωνικές εντάσεις. Ενώ η Ευρώπη επένδυε στην κατοχή γης, οι Βενετοί δημιουργούν εμπορικούς οργανισμούς, υπολογίζουν στα εμπορεύματα και μοιράζονται τα κέρδη. Επινοούν επίσης την τράπεζα και το δανεισμό. Είναι η αρχή του καπιταλισμού. Αυτό το κτίριο, που είναι ένα από τα πλουσιότερα της Βενετίας, είναι το παλάτι των Δόγιδων, δηλαδή των Δουκών. Ο Δόγις ήταν ο αρχηγός της πόλης. Ζούσε και δούλευε εδώ πλαισιωμένος από ένα πλήθος συμβούλων. Αυτοί οι σύμβουλοι έπαιζαν σημαντικό ρόλο από τον 7ο έως τον 18ο αιώνα, ενώ οι χώρες στην Ευρώπη διοικούνταν από βασιλιά ή αυτοκράτορα. Ενώ η Βενετία είχε δημοκρατία. Ο Δόγης ήταν χρησμένος για όλη του τη ζωή. Ο χρησμός του ήταν δημοφιλής και γινόταν σε αυτή τη σκάλα των γιγάντων με μεγάλη πομπή. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει παρά ρόλο αντιπροσώπου. Ο Δόγης στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα μόνος του. Οι νόμοι θα πρέπει να υποκύπτουν στην έγκριση ενός μεγάλου συμβουλίου, σαν το κοινοβούλιο τώρα, που αντιπροσωπεύει το λαό. Γρήγορα η εξουσία περνά στα χέρια των πλούσιων οικογενειών. Οι Βενετοί ευγενείς κρατούν τα προνόμια τους. Θα ελέγξουν την πολιτική ζωή από την πόλη τους. Το 1297 αποκλείουν την πρόσβαση στο Μεγάλο Συμβούλιο του Βενετικού Λαού. Για να ψηφιστεί Δόγης και να ψηφίσει κανείς τους νόμους της δημοκρατίας, θα πρέπει να αναγράφεται στο Χρυσό Βιβλίο, έναν κατάλογο όπου απαριθμούνται οι γάμοι και οι γεννήσεις ευγενών. Η εξουσία περνά στα χέρια των 150 μεγάλων οικογενειών της Βενετίας και η δημοκρατία μετατρέπεται σε ολιγαρχία. Αυτό το στόμα του Λέοντος είναι ένα γραμματοκιβώτιο, αλλά όχι για συνηθισμένη αλληλογραφία. Η χρήση της είναι χαραγμένη, είχε μυστική κατάδοση και τα γράμματα είναι υπογεγραμμένα όλα. Παρά την οικονομική της επιτυχία και την πολιτική της σταθερότητα, η Βενετία είχε μια πολιτική αστυνομία και μια ανακριτική πολιτική του κράτους που έσπερνε τον τρόμο παντού. Φοβερό! Εάν κάποιος έπεφτε στα χέρια των εξεταστών, κατέληγε στις φυλακές του Παλατιού των Δόγιδων. Αντίθετα με το μύθο, η γέφυρα των στεναγμών δεν έχει κάτι το ρομαντικό. Οι άνθρωποι την περνούσαν για να μπουν στη φυλακή. Η δημοκρατία δεν ήταν περισσότερο επιοικής με την εβραϊκή κοινότητα. Από τον 16ο αιώνα αναγκάζει τους Εβραίους να φορούν κίτρινα και τους απαγόρευε τα περισσότερα επαγγέλματα. Ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα νησί και το βράδυ τους έκλειναν τις πύλες. Το όνομα αυτού του νησιού θα γίνει λυπηρά γνωστό ως γκέτο. Ο φτωχός λαός της Βενετίας μπορούσε να υπολογίζει στη βοήθεια των σκουόλε, που οργάνωναν άτομα από την καλή κοινωνία και έκαναν αγαθοεργίες, όπως να ταΐζουν τους φτωχούς, να ασχολούνται με τα ορφανά και να περιποιούνται τους ανάπηρους. Το 16ο αιώνα υπήρχαν περίπου 200 σκουόλε με ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Ανάμεσά τους ήταν και η σκουόλα του Σαν Ρόκο, που βρισκόταν σε αυτό το κτίριο. Θα μπούμε να δούμε το εσωτερικό. Έχω κι άλλα πολλά να σας δείξω. Αυτοί οι πίνακες είναι τα έργα του Τιντορέ, ενός πολύ γνωστού Βενετού ζωγράφου που λεγόταν Τιντορέ επειδή ήταν γιος στεγνοκαθαριστή, που λέγεται Τιντορέ στα Ιταλικά. Τα ξενοδοχεία των Σκουάλε είναι πλούσια και αυτό χάρη στις δωρεές που δεχόταν. Κάποιες σκουόλε έγιναν λοιπόν προστάτες των τεχνών και υποστήριξαν πολλούς καλλιτέχνες. Χάρη σε αυτό το μικινισμό, ο Βερονέζε, ο Καρπάτσιο ή ο Λετισιέν θα εξασκήσουν την τέχνη τους. Οι παραγγελίες πλημμυρίζουν την πόλη. Όλοι θέλουν να έχουν το ωραιότερο έργο τέχνης. Δάσκαλοι στην τέχνη των χρωμάτων και του φωτός, αυτοί οι ζωγράφοι γίνονται σημεία αναφοράς της Ιταλικής Αναγέννησης. Το 16ο αιώνα η Βενετία είναι η πρωτεύουσα των τεχνών. Παρ' όλα αυτά η δημοκρατία έχασε από το μεγαλείο της. Ναι.
Στο πέρασμα των αιώνων, η Βενετία βασίλευε στη Μεσόγειο και στο εμπόριο. Σίγουρα, ο στόλος της ήταν αποδοτικός, αλλά επωφελήθηκε και από την ασταθή πολιτική κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 16ο αιώνα, το τοπίο αλλάζει ριζικά. Η Βενετία είναι περικυκλωμένη από γίγαντες. Τον Ερίκο το 13ο στην Αγγλία, τον Φραγκίσκο τον 1ο στη Γαλλία, τον Κάρολο στην Ισπανία και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και τον Σουλεϊμάν το Μέγα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλεϊμάν έχει και αυτός έναν υπολογίσιμο στόλο. Κατά συνέπεια, η Βενετία δεν είναι πια κυρία της Μεσογείου. Η Βενετία δεν έχει πια ούτε το μονοπόλιο του εμπορίου. Βασικά, νέοι δρόμοι ανακαλύφθηκαν για την Ινδία. Και το 16ο αιώνα διασχίζεται ήδη ο Ατλαντικός για την Αμερική, από που έρχονται πολλά εμπορεύματα. Ο 16ος αιώνας μαρτυρά και το τέλος της Βενετίας. Παρόλα αυτά, από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, ο τρόπος ζωής των Βενετών δεν ήταν ποτέ πιο πομπόδης. Σε όλη την πόλη λαμβάνουν χώρα αγώνες και λαϊκές γιορτές. Το καρναβάλι διαρκεί 6 μήνες, γίνονται οι πιο ωραίες όπερες της Ιταλίας και όμως η πόλη παρακμάζει. Το 1797, ο Ναπολέον Βοναπάρτης ξεκινά την εκστρατεία του στην Ιταλία. Αποβιβάζεται στη Βενετία. Η ετοιμοθάνατη δημοκρατία δεν προβάλλει καμία αντίσταση. Εκείνος επωφελείται και λελατεί τους θησαυρούς της πόλης. Κλέβει τα άλογα της βασιλικής και παίρνει τα ωραιότερα έργα τέχνης και για να αφήσει το στίγμα του, μεταμορφώνει την πλατεία του Αγίου Μάρκου σε πιο γαλλικό ύφος. Ένα χρόνο αργότερα θα παραδώσει την πόλη στην Αυστρία και το 1866 η Βενετία είναι επίσημα πια προσαρτημένη στο βασίλειο της Ιταλίας. Σήμερα η Βενετία είναι ένα από τα κύρια κέντρα συγκέντρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος του κόσμου. Στις αρχές του 21ου αιώνα ετοιμάζεται να δεχτεί 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Από την άλλη, ο ντόπιος πληθυσμός φεύγει από την πόλη. Το ιστορικό κέντρο το 1950 μετρούσε 150.000 κατοίκους και σήμερα μένουν 70.000. Είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις δουλειά στη Βενετία. Η ζωή έχει γίνει πολύ ακριβή. Ο τουρισμός έδιωξε πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα της πόλης. Πολλοί νέοι φεύγουν για τη Μέστρε, μια ηπειρωτική πόλη κοντά στη Βενετία. Εκεί η ζωή είναι πιο λιγότερο ακριβή, άρα είναι πιο εύκολη. Οι μεταφορές και σπίτια είναι φτηνότερα, άρα όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Σε 40 χρόνια τα 2/3 των νέων έφυγαν. Για να μπορέσει να τους συγκρατήσει, ο Δήμος δημιουργεί νέους τομείς δραστηριοτήτων. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα φυτώριο νέων επιχειρήσεων στραμμένες προς τις νέες τεχνολογίες. Προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε ένα μεγάλο σχέδιο κοντά στο ναύσταθμο. Μετατρέπουμε το ναύσταθμο σε κέντρο πληροφοριών και νέων τεχνολογιών. Είναι επίγον να γίνουν ενέργειες, γιατί ακόμα και η βενετική αριστοκρατία ξεκινά να εγκαταλείπει την πόλη. Τα παλάτια αδειάζουν και αγοράζονται από πολυεθνικές. Η Βενετία θα πρέπει να αποφύγει το να γίνει μια πόλη μουσείο άδεια από κατοίκους. Ζαμί, βρήκα επιτέλους κουστούμι για το καρναβάλι. Είμαι η Κολομπίνα, πρόσωπο της Κομμέντια Ντελάρδε. Λοιπόν, τι λες? Η εκπομπή κοντεύει να τελειώσει και ακόμα εγώ δεν έχω στολή. Σε σκέφτηκα, θες να ντυθείς Ναπολέον Βοναπάρτης ή Ερίκος ο Τέταρτος? Ναπολέον Ερίκος ο Τέταρτος, χρώμα σου είπα, θέλω χρώμα. Okay, λοιπόν, σου προτείνω ή κίτρινο βενετσιάνικο της Αναγέννησης ή κόκκινο της Φλωρεντίας του 14ου αιώνα. Όλο κόκκινο, όλο κίτρινο, όχι, σου είπα θέλω άλλα χρώματα. Αχ, επιτέλους Ζαμί, δεν θα σε ντύσουμε και αμαρκησία, πολύ δύσκολος είσαι. Α, μάπια. Γιατί όχι? Μαρκησία! Και ο Μαρσέλ θα κάνει τη δούκισα. Εντάξει, Μαρσέλ! Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Ιφαντής. Μετάφραση Στεφανία Νικολάου. Ηχοληψία Μίξη, Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων.